και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε έρθει μια βόλτα μέχρι την πολύ γραφική Εραδινή. Την ξέρετε? Όχι. Οι περισσότεροι δεν την ξέρουνε. Πρέπει να ψάχνουν στο χάρτη για να την βρουνε. Πραγματικά είναι μια κομμόπολη, θα την έλεγα, χωριό στη μέση του Κορινθιακού, από τη μεριά της Φωκίδας. Πολύ γραφική, με φοβερές παραλίες, φοβερά σπιτάκια, θα στα δείξουμε κι αυτά. Ήρεμη, πολύ ήρεμη, παιδιά. Θες να ηρεμήσεις, έλα εδώ. Όποιος θέλει να ηρεμήσει το νευρικό του σύστημα από την παράνοια που ζούμε, έρχεται εδώ. We love Εραδινή, πραγματικά. Έχει λίγο δρόμο για να έρθει. Φυσικά. Αν μιλήσουμε για από την Αθήνα, αλλά σ' αποζημιώνει εδώ το τοπίο που θα το δείτε αργότερα. Σήμερα όμως είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα για την Εραδινή, γιατί έχει μια συναυλία πολύ φοβερή και τραγουδάει η Ελευθερία Ρεβανιτάκη. Αλήθεια. Σήμερα, ναι. Εμείς συνδυάσαμε τώρα το μπάνιο με τη συναυλία. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Lalon Idor, το φεστιβάλ Δελφών. Στο δεύτερο κύκλο. Ναι, είναι δεύτερο η πρώτη συναυλία του δεύτερου κύκλου σήμερα. Και επέλεξε λοιπόν αυτό το χωριό στη μέση του πουθενά να προσκαλέσει την κυρία Ρεβανιτάκη να τραγουδήσει. Πολύ καλή κίνηση και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ερχόμαστε. Καλώς ήρθατε στο Lalon Idor, στο φεστιβάλ Δελφών. Η Ελευθερία Ρεβανιτάκη, η μεγάλη Ελευθερία Ρεβανιτάκη, δεν είναι απλά το θέμα μιας φωνής. Μιας φωνής που βγαίνει μέσα από μια μεγάλη ψυχή, μια καρδιά. Λοιπόν εδώ είναι το κορμί, λοιπόν εδώ είναι η βραδιά. Κάνε την θάλασσα γραμμή, να περπατήσει η καρδιά. Σ' αγγίχω αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω. Να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Καθρεφτίζω το νου σε φεγγαριού σπηλιές κι άμα σε δω να κλαις. Το πρωί θα φύγω αλλού, θα μου βάφει βροχή τα σύννια στο ταυτά κι άμα σε δω κλεφτά. Στο λαιμό θα δες αρχή. Oh,